Πριν από λίγες μέρες, βρεθήκαμε μαζί με γονείς και μαθητές της Πετρούπολης σε δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να αποτρέψουμε τη συγχώνευση τριών τάξεων σε δημοτικό σχολείο της πόλης. Με την κοινή μας αποφασιστική δράση τα καταφέραμε. Είναι ολοφάνερο ότι εκτός από τις περικοπές σε υγεία, μισθού, συντάξεις, γίνεται προσπάθεια να περικοπεί και το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας. Κάτι που ως δάσκαλοι δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Γι' αυτό και μας έρνουν για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια. Γιατί δεν μπορούν να βρουν άλλο τρόπο να μας κλείσουν το στόμα. Για να μην αντιδρούμε στην αμάθεια, την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Από αυτό εδώ το βήμα λοιπόν σήμερα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, που βάζοντάς μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου, μας κατατάσσει για μια ακόμη φορά με όσους βρίσκονται στη σωστή πλευρά των πραγμάτων. Με τους γιατρούς και την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, που τόλμησε να σηκώσει τη γροθιά της όταν της έλεγα να κλείσει το στόμα. Με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, που μπροστά μας έδιναν όρκο ότι δεν θα επιτρέψουν να τους ξεσπιτώσουν. Με τους οικοδόμους, τους λιμενεργάτες, τους δελιβεράδες που πέτυχαν υπογραφή συλλογικής σύμβασης και αυξήσει τους μισθούς όταν τους έλεγα να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι. Και ο δάσκαλος λοιπόν, για να μπορεί να στέκεται όρθιος, πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση τη δική του και των παιδιών του. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει το 1/3 του μισθού μας. Ο νεοδιόριστος συνάδελφος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με 737 ευρώ χωρίς δώρα. Την ώρα λοιπόν που μας μιλάνε για το πιο δύσκολο χειμώνα, εμείς απαιτούμε υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αύξηση 20% στο μισθό μας και καταβολή 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και αυξήσεις κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές, για να μην βρει ο χειμώνας τα σπίτια και τα σχολεία μας παγωμένα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, συνάδελφοι, γιατί στις σκέψεις αντισημερινή μας γεμίζουν αισιοδοξία ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, διεκδικώντας κάθε κλάδος και τα ιδιαίτερα αιτήματά του. Θα δώσουμε λοιπόν μια ηχηρή απάντηση στην απεργία στις 9 Νοέμβρη, αφού έχουν προηγηθεί από αύριο κιόλας μικρές και μεγάλες μάχες σε κάθε κλάδο. Είναι, συνάδελφοι, πραγματικά ένας δύσκολος χειμώνας. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για αυτούς. Γιατί θα μας βρουν όλους μαζί στο δρόμο παρά την καταστολή και την τρομοκρατία. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους, γιατί εμείς ξέρουμε ότι οι κρύες αίθουσες δεν ζεσταίνονται με αναμονή, παρακάλια και προσευχές. Καλή δύναμη.